Θα πάμε στη συζήτηση για την Ένωση Αστυνομικών και συγκεκριμένα την Ένωση Αστυνομικών του Νεμού Ηρακλείου. Καλησπέρα σα, κύριε Πικράκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε. Ο κύριο Γιώργο Πικράκη λοιπόν είναι μαζί μα, ξανά στο τιμόνι τη Ένωση. Εκλογέ οι οποίε γίνανε πριν από λίγε ημέρε. Ε, με μεγάλη συμμετοχή. Αρκετοί συναδελφοί σα ήταν εκείνοι οι οποίοι σα θυμήσανε με την ψήφο, ψήφο του και φυσικά με πολλά προβλήματα τα οποία έχετε να διαχειριστείτε, κύριε Πικράκη, έτσι. Καταρχά, να ευχαριστήσω του συναδέλφου. Που εμπιστεύτηκαν όχι μόνο εμένα αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τους του συναδέλφου του Νιαμελέ Διοικητικού Συμβουλίου. Ε, για μα και για μένα προσωπικά είναι μια μεγάλη ευθύνη, ε, διότι η Ένωση του Ηρακλείου είναι μια από τι μεγαλύτερε στην Ελλάδα και από τι πιο δραστήριε, αλλά και παράλληλα η αστυνομική διεύθυνση του Ηρακλείου είναι μια αστυνομική διεύθυνση πολύ ιδιαίτερη με πολύ ιδιαίτερα προβλήματα. Mm. Σίγουρα το πρώτο που απασχολεί τα σωματεία είναι η αναγνώριση του επικίνδυνου του επαγγέλματο. Έχουμε κάποια θετικά στοιχεία το τελευταίο διάστημα μετά τις συναντήσεις που έκαναν οι Ομοσπονδίες με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης mm. και κάποιες εξαγγελίε που έκανε ο αρμόδιος υπουργό ο δικό μας ε, ότι έφτασε η ώρα να θεσμοθετηθεί το επικίνδυνο. Άρα λέτε να δρομολογείτε. Ε, σύμφωνα, όταν ο υπουργό τομοθετείται δημόσια και Μέσω που σαφώ δεσμεύεται μέχρι ένα κομμάτι, βέβαια, εμεί κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν είναι λίγε φορέ που έχουμε να στην πράξη. Λάβ, λάβει Με κοροϊδία, δάμε. ειδικά προεκλογικά. Εμεί θέλουμε μέχρι να νομοθετηθεί και τον τρόπο που, να, που θα νομοθετηθεί, εμεί κρατάμε μικρό καλάθι. Διότι, όπω λέμε, και εγώ θα επιμένω να το λέω, δεν είναι τόσο το οικονομικό, διότι σίγουρα θα γίνει ένα, σαν ένα επίδομα, αλλά είναι και το ηθικό κομμάτι, τόσο εμάς τον ενεργεία όσο και των αποστράτων, αλλά πόσο περισσότερο για τους νεκρούς μας, τι ε, τις οικογένειές τους, χείρες, τα ορφανά, τους οποίους θέλουμε και εμείς να κοιτάμε στα μάτια, ότι διεκδικήσαμε κάτι και για αυτούς, ώστε ηθικά, στο όνομα των νεκρών μας, ε, να γίνει αυτό που το οποίο το δικαιούμαστε. Και νομίζουμε ότι κανεί δεν μπορεί να μα το στερήσει. Ναι, το ηθικό κομμάτι είναι πολύ μεγάλο και για το δικό σα χώρο, για το δικό σα επάγγελμα. Γιατί νομίζω ότι κάθε συνάδελφό σα, ο οποίο βρίσκεται στο δρόμο, σε περιπολία ή μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί είναι δύσκολο το επάγγελμά σα, ε, όταν ξέρει ότι δεν αναγνωρίζετε και αυτό το κομμάτι τη επικινδυνότητα, ε, νιώθει την αδικία στο, στο πετσί του. Οπότε νομίζω ότι είναι και το παράλογο του, του, του πράγματο. Σαφώ είναι παράλογο τη μή που σε όλα ε, ε. τα δυτικά τουλάχιστον σύγχρονα κράτη ε, θεωρείται το πρώτο σε αστυνομικού, πόσο στην Ελλάδα που μετράμε πάνω από 100 νεκρούς σε καιρό ειρήνη, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών σε οποιοδήποτε έστωλο σώμα υπάρχει στην Ελλάδα, σε καιρό ειρήνης, Να μην μετρήσουμε τις τραυματίες ή τους ανάπηρους που έχουν μείνει εν ώρα υπηρεσίας. δυστυχώς δεν το έχει κάνει καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα. Ας δούμε οι συγκεκριμένη, ανάλογα με τις εξαγγελίες, αν το κάνει ή όχι. Θα, θα και και εμείς... απόφαση. Πρέπει να πάρουν την απόφαση και εμεί ανάλογα θα πράξουμε. Μάλιστα. Ε, υπάρχει μια εξήγηση, είναι το κομμάτι των οικονομικών υποχρεώσεων για το οποίο αποφεύγουν εκάστοτε κυβερνήσει να, να το καθιερώσουν. Ε, επικαλούνται τα δημοσιονομικά. Mm. Βέβαια, εμεί βλέπουμε ότι διατυμπανίζουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ε, και ξαναλέω, δεν είναι τόσο το οικονομικό. Είμαστε μεν πολλοί, γιατί δεν αφορά μόνο του αστυνομικού. Είναι και οι λιμενικοί, είναι και πυροσβέστε, είναι και στρατιωτικοί, οι οποίοι φυσικά όλοι το δικαιούμαστε. Ε, δεν νομίζω να είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι που επικαλούνται. Δεν είναι τόσο τεράστιο το ποσό. Ε, διότι το ηθικό κομμάτι και η ανταμοιβή στον αστυνομικό ή στον έστωρο γενικότερα <χι> έχει, ναι, δεν έχει πολύ δε δε μεγαλύτερη α. σημασία από ένα <χι> επίδομα <χι> το οποίο δεν θα πλουτίσει από το επίδομα αυτό. Αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και νομίζω τώρα έχει φτάσει η ώρα. Ναι, το, το ρωτώ αποκλειστικά για να ξέρετε, να, λίγο να διαβάσουμε την, ή να εξηγήσουμε τέλο πάντων γιατί δεν έχει καθιερωθεί μέχρι τώρα. Γιατί φαντάζομαι ότι στα μάτια όλων μα είναι παράλογο. Τώρα, ε, να προχωρήσουμε λίγο την, την, ατζέντα. Γιατί πέρα από το κομμάτι λοιπόν, στην καθημερινότητα, κύριε Πικράκη, οι δυσκολίε ενό αστυνομικού, οι προκλήσει, έχει τη στήριξη στην πράξη, στο πεδίο. Α, που χρειάζεται, είτε αυτό λέγεται εξοπλισμό, είτε αυτό λέγεται οχήματα, ε, είτε αυτό λέγεται επαρκή αριθμό για περιπολίε και όλα τα, τα, τα σχετικά. Πού βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, Κοιτάξτε, το Ηράκλειο, αν συνεχιστεί αυτή η στάση από τη φυσική ηγεσία και την πολιτική, σε, σε δύο-τρία χρόνια το πολύ, θα περάσει δύσκολε καταστάσει φορά την αστυνόμευση. Δηλαδή. Γύρω στου 25 με 30 συναδέλφου αποστρατεύονται το χρόνο. Φέτο ένα μόνο ήρθε με τι μεταθέσει. Υπάρχει μια τάση από την πολιτική ηγεσία κυρίω να ενισχύεται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Κακό κακός για μα, διότι εκεί υπάρχουν υπηρεσίε οι οποίες έχουν χιλιάδε άτομα και θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν άτομα να κάνουν τι περιπολίες τι οποίε χειρίζονται το αρχηγείο. δεν μπορεί όμω με αυτόν τον τρόπο να αφήνει ε, έρμεο την, ε, την Ήπεθρο, την επαρχία γενικότερα. γιατί ε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο Εράκλειο, είναι σε όλη yeah. την επαρχία, ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια, όπου δεν γίνονται μεταθέσει. Το προσωπικό είναι αρκετά γερασμένο. Αποστρατεύονται συνάδελφοι, δεν είναι αντικαθίστανται. Στην Ενδοχώρα, ειδικά είναι λίγο το πρόβλημα. Λίγο, δηλαδή κάθε χρόνο η δύναμη ενό αστυνομικού τμήματο αποστρατεύεται και δεν υπάρχει αντικατάσταση. Ε, και, και, για το Ηράκλειο που έχουμε μια ιδιαίτερη εγκληματικότητα, όπω όλοι ξέρουμε. Επίσης έχουμε την τουριστική περίοδο η οποία από έξι μήνες που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια έχει επεκταθεί στους 8-9 πιθανόν να διαρκεί τα, τα, επόμενα χρόνια και όλο τον χρόνο αυτή η τουριστική περίοδος. Επιβαρύνονται αρκετέ υπηρεσίε διότι το αγαθό της ασφάλειας εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το παρέχουμε ε, στους τουρίστες ώστε να επιλέγουν σαν προορισμό το Ηράκλειο και κατ' επέκταση να εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας στους συμπολίτε μας. Αυτά είναι μια λυσίδα διότι και οι τουρίστε επιλέγουν προορισμού που είναι ασφαλεί. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αν δεν παρέχουμε αυτό το, το, αγαθό που το παρέχει η ελληνική αστυνομία, θα επιλέξουν άλλου προορισμού. Ναι. Οπότε, εμεί θέλουμε από την πολιτεία να μα βοηθήσει στο κομμάτι αυτό, να ενισχυθούν οι υπηρεσίε τουλάχιστον αυτέ που ασχολούνται με, σε υπονείς περιοχές με πραγματικά τουριστικά ενδιαφέροντα, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο άλλων ετών όπω το αεροδρόμιο που συνοστίζονται ο κόσμο, ή με τη Χερσόνησο, ή με το Μαλεβίζη, ή με άλλε περιοχέ. Άρα, άρα το, το, πρόβλημα έτσι στι αμυγό τουριστικέ περιοχέ είναι μεγαλύτερο του θερινού μήνε προφανώ, αλλά είναι μεγαλύτερο εκεί από ότι έτσι, σε περιοχέ τη ενδοχώρα που ναι, μεν μπορεί να είναι πιο γερασμένο το προσωπικό ή λίγο, αλλά. Οι ανάγκε βλέπετε να επικεντρώνονται εκεί περισσότερο. Παράλληλα με τι <κυκλή> τουριστικέ περιοχέ, η εγκληματικότητα η τοπική συνεχίζεται. Να. Οπότε ε, πιθανόν κάποιες περιόδους να παραμελείται η αστυνόμευση στην οδοχώρα που λέτε για χάρη του τουριστικού κομματιού. Σε ελληνικούς μήνες δηλαδή, κάπου μετατοπίζεται το ενδιαφέρον. Ε, ναι, σωστά. Μετατοπίζεται προς το αεροδρόμιο Χερσόνησο κτλ. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η αστυνόμευση σε τέτοιε περιοχέ, που είναι όμω πάρα πολύ σημαντικό για μα, δεν μπορούμε να το αφήνουμε και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά. Mm -hmm. Δυστυχώ το προσωπικό αυξήμη που έχει το Εράκλειο, που όλο λιγοστεύει, είμαστε πάνω από 100 θέσει μείων από τι οργανικέ, και αν συνεχιστεί, θα είμαστε 200 θέσει μείων την, ε, την επόμενη τριετία. Γιατί το, το, το πρόβλημα θεωρείτε ότι έχει να κάνει με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι επικεντρώνονται περισσότερο στην ενίσχυση των μεγάλων αστικών κέντρων όπω είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ναι, και γίνεται μια πολύ λάθο διαχείριση του προσωπικού σε αυτά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουν δημιουργηθεί τόσε πολλέ υπηρεσίε mm -hmm. ε, με αντικείμενο μη αστυνομική φύσεω, με αποτέλεσμα μάχη με αστυνομική να απασχολούνται με μη αστυνομική φύσεω ε, αντικείμενο. Και αναγκαζόμαστε αυτή τη στιγμή όλη η υπόλοιπη Ελλάδα να ενισχύουν με αποσπάσει Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πάνω από του 1.200 αστυνομικού από τη στιγμή από όλη την Ελλάδα ενισχύουν Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και, και μια διαφορετική διαχείριση στο θέμα των αποσπάσεων, των μεταθέσεων, όλο αυτό. Είναι και ένα κλειστό, Όλα. αρκετά κλειστό, αυστηρό σύστημα. Ναι, πρέπει να γίνει μια εντελώ διαφορετική διαχείριση του προσωπικού αλλά και των καθηκόντων τη ελληνική αστυνομία. Είναι αυτά τα πάραργα που, πάραργα που λέμε τόσα χρόνια τα οποία. Δυστυχώ, καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να μα απαλλάξει. Ναι, βγαίνουν κάποιε. Χαρακτηριστικά έτσι παραδείγματα, κύριε Πικραγάκη. Πολύ σημαντικό είναι οι επιδόσει των δικαστηρίων τη τα... κλήση μαρτύρων ή κατηγορημένων. Τι οποίε έχει επιφορτιστεί ο αστυνομικό σαν ταχυδρόμο από πόρτα σε πόρτα. Έχει βγει ένα νόμο, βέβαια, ο οποίο προβλέπει ηλεκτρονική επίδοση των εγγράφων αυτών. Mm. πλην όμω δεν έχει εφαρμοστεί από τα δικαστήρια. Mm. Δηλαδή, βγαίνουν νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται πόσο δύσκολο να εφαρμοστεί ένα τέτοιο νόμο που θα εξασφαλίσει και χρήματα και σε αστυνομικού και σε πόρου όταν γίνεται μια ηλεκτρονική επίδοση δικογράφου. Πόσο πιο απλό είναι εν έτη 2024 να μπαίνουμε στο 2025. Όπω επίση οι, οι ακούσιε νοσηλεία ψυχασθενών. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό σε χρέη νοσηλευτή ή ψυχιάτρου κάποιε φορέ μεταφέρουμε ασθενεί, δεν μιλάμε για ασθενεί, μια υγειονομική πράξη από το σπίτι του για εξέταση από ψυχίατρο. Έχει βγει επίση πάλι νόμος, ο οποίο προβλέπει να γίνουν κινητέ μονάδε υγεία, οι οποίοι να είναι με νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, να μεταφέρουν τον ασθενή. Έχει βγει σχεδόν 1,5-2 χρόνια ο νόμο αυτό. Πάλι όμω δεν εφαρμόζεται. Και είναι και θέμα σεβασμού και στο δικό σα το, 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 το επάγγελμα και, και το κλάδο, αλλά είναι και θέμα σεβασμού και στου ασθενεί. Γιατί μιλάμε για ψυχιατρικά ασθενεί, δεν είναι. Πώ επιβαρύνεται ένα ασθενή όταν μπει στο περιπολικό, και κάποιε φορέ μπορεί να χρειαστεί να του πούν και χειροπέδε, αν ο συγκεκριμένο εκδηλώνει ε, βία περιστατικά. Άρα είναι πολύ επιβαρυντικό για τον ασθενή. Και κύριε Πικράκη. Και, δεν, και δεν είναι πώς. και στην αρμοδιότητα τη αστυνομία. Είναι καθαρά και καθαρά όλα, δηλαδή, πράξη. Δηλαδή, έχει ασθενή ο οποίο θα μπει στο περιπουλικό για να μεταφερθεί για νοσηλεία ή για ψυχιατρική εξέταση. Τι θα πει η γειτονιά. Η γειτονιά του ακόμα αμέσω το Πώ θα επιστρέψει η γειτονιά του. Τι, τι είναι πολλά θέματα. Τα έχουμε θέσει πάρα πολλά χρόνια. Βγήκε ο νόμο, καλά κανένα εκβάλλα τον νόμο. Πλην όμω δεν εφαρμόζεται. Είναι, είναι χαρακτηριστικά αυτά τα, τα, τα παραδείγματα και οι ελλείψει. Και ελπίζουμε τώρα όταν μας λέτε έτσι 100 αστυνομικοί σε επίπεδο νομού Ιρακλείου ότι θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί ε, 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 χθες, χθε, όχι το μέσο επόμενο διάστημα, ναι. χθε. Ελπίζουμε να γίνει. Θα το δούμε λοιπόν, κύριε Πικρά, και εδώ είμαστε να παρακολουθούμε τι εξελίξει. Σα ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μα και καλή δύναμη, καλή θητεία. Ευχαριστούμε, κύριε καλά. Πικράκη.